Κρατώντας από ένα κουτί αναψυκτικό στα χέρια και χωρίς να φορούν μάσκες στο πρόσωπο, τα δύο ανήλικα αδέλφια που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος του σταθμάρχη στην Ομόνοια κινούνται στους χώρους του μετρό. Το βίντεο ντοκουμέντο από τον σταθμό του Αγίου Αντωνίου δείχνει βήμα-βήμα τις κινήσεις των δύο ανήλικων αδελφών λίγα λεπτά πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 53χρονου. Μέσα στο σειρμό δέχτηκαν την παρατήρηση του σταθμάρχη γιατί δεν φορούσαν μάσκα και είχαν τα πόδια τους πάνω στα καθίσματα και μόλις βγήκαν από το σταθμό της Ομόνοιας του επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα. Μετά από καταγγελία πολίτη και αφού ταυτοποίησαν τα πρόσωπα των δύο ατόμων που εμπλέκονταν στην επίθεση κατά του σταθμάρχη μέσω των κοινωνικών δικτύων που διατηρούσαν, οι αστυνομικοί έφτασαν εδώ στο Δο Καρόλου στο Περιστέρι. Έστεισαν καρτέρι και μόλις τους είδαν να μπαίνουν στο σπίτι τους, τους ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν σε πρώτη φάση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Οι ανήλικοι αναγνωρίστηκαν από τον σταθμάρχη και πλέον αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τρίτης. Μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι και τους βαρύνουν οι κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της απίθειας, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.